Κόντρα News, επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα και τη συζήτηση που είχαμε αφήσει στη μέση με τους συντάκτες του καναλιού, με τον Κώστα Πουλιακίδα, τον Μινά Κωνσταντίνου, τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη και τον Μάριο Αραβαντινό. Ολοκληρώσαμε ένα πρώτο κύκλο κουβέντα σε ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο και την τροπολογία η οποία στην ουσία προκαλεί αντιδράσεις. Μένει να δούμε πού θα κορυφωθούν αυτές οι αντιδράσεις και από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής, του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί προς ώρας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε και ένα θέμα το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα και αφορά την αυριανή ημέρα, μια ημέρα κρίσιμη σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είχαμε λοιπόν για αύριο προγραμματισμένο μηνά το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα γινόταν επί της ουσίας στη σκιά της Διαρκούς και Ιεράς Συνόδου. Το Υπουργικό Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα γίνει, καθώς ο Πρωθυπουργός επέστρεψε με ήττα 1-1. Δεν προσήλθε σήμερα σε ό,τι ήταν προγραμματισμένο από την πλευρά του. Ξέρουμε αν αύριο υπάρχει κάποιος τρόπος να γίνει το Υπουργικό Συμβούλιο ή πάει για οριστική μετάθεση τις επόμενες ημέρες. Όπως ξέρουμε από την περίοδο του COVID, της εξαρσής του, υπάρχει ο τρόπος της τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο, οι πληροφορίες μιλούν για μια συνεδρίαση η οποία αναβάλλεται και θα γίνει από Τετάρτη, ίσως την Τετάρτη, μπορεί να πάει και την Πέμπτη. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, επειδή δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα η αυριανή συνεδρίαση, γι' αυτό και δεν χρειάστηκε να βγει και ένα νέο ανακοινωθέν. Όταν θα είναι σίγουρο το πότε θα γίνει, θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την κυβέρνηση. Θα γινόταν λίγες ώρες μετά την συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία θα γίνει στις 9 η ώρα το πρωί, θα ξεκινήσει αύριο. Τώρα από εκεί και έπειτα, είναι μια εξέλιξη που δίνει χρόνο στον Πρωθυπουργό, δίνει χρόνο στην κυβέρνηση. Πράγματι θα είχαμε αντίδραση από την πλευρά της Εκκλησίας, θα γινόταν η συνεδρίαση στη σκιά της και θα ήταν και μια συνεδρίαση από την οποία θα είχαμε και τις τοποθετήσεις υπουργών κατά βάση. Υπουργών, τα φώτα πέφτουν στον κύριο Μάκη Βορύδη, ωστόσο υπάρχουν και υφυπουργοί οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Θα καθυστερήσει αυτό να γίνει και περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, τώρα έχουμε αύριο την Ιερά Σύνοδο. Τι περιμένουμε από την Ιερά Σύνοδο? Το έχει, νομίζω, προβλέψει, έχει δώσει μία πρόγευση το ανακοινωθέν, το οποίο είχαμε δει να βλέπει το φως της δημοσιότητας, που είχε συγγραφεί από τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον κύριο Νικόλαο. Και αυτό που στην ουσία αφήνει να εννοηθεί είναι ότι η Εκκλησία θα εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεση και θα θέτει τις κόκκινες γραμμές για το γάμο των ομόφυλων, αλλά και την τεκνοθεσία. Αυτό αναμένεται λοιπόν να συμβεί αύριο. Έχουμε ένα δείγμα σε ό,τι αφορά το πού θα κινηθεί και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος φέρεται να συντάσσεται ολοκληρωτικά πλέον με την Ιερά Σύνοδο και τους ιεράρχες αυτής, καθώς οι αντιδράσεις ήταν τεράστιες. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν συγκαλούσε την Ιερά Σύνοδο, υπήρχε μία κίνηση για να μαζευτούν 28 υπογραφές, Κώστα Πουλιακίδα, ώστε να προκύψει αυτή και να βγει ένα ανακοινωθέν το οποίο θα είναι σκληρό απέναντι στην κυβέρνηση. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι πως ο Ιερώνυμος ήταν ενώπιον του φόβου ότι μπορεί να υπάρξει μία κίνηση από τα κάτω, η οποία θα ήταν τεράστιο πλήγμα για την αξιοπιστία του, για το κύρος σε αυτή την περίοδο. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεδριάσει αύριο η Ιερά Σύνοδος. Είναι προφανές ότι δεν θα συζητήσουμε ούτε γαλλοσυνάξεις, ούτε για δημοψηφίσματα. Εκείνο το οποίο λέγεται ότι θα γίνει, θα είναι να γίνουν δύο πράγματα. Το ένα θα είναι αύξηση της κοινωνικής πίεσης, το δεύτερο θα είναι αύξηση της πολιτικής πίεσης. Έτσι λοιπόν, λογικά θα υπάρξει μια ανακοίνωση, μια απόβαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία θα διαβαστεί την Κυριακή από άμβονος των Εκκλησιών, και αυτό θα είναι το ένα, και στο κομμάτι της πολιτικής πίεσης, μια επιστολή στους 300 βουλευτές, η οποία θα τους επισημαίνει τις ευθύνες τους που κατά την εκτίμηση της Εκκλησίας, κατά την άποψη της Εκκλησίας, θα έχουν για την τοποθέτησή τους. Αυτή η επιστολή, επειδή θα είναι ονομαστική για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει ιδιαίτερο βάρος, θα έχει περισσότερο βάρος, μάλλον ειδικό βάρος, σε σχέση με αυτή που μπορούν να πάρουν βουλευτές άλλων κομμάτων. Δημήτρη. Και σε σχέση, θα προσθέσω εγώ σε αυτό που έλεγε ο Κώστας, και σε σχέση και με τους ψηφοφόρους, έτσι φαντάζομαι, γιατί οι έμεσες πιέσεις, παύλα απειλές, σχετίζονται και με τα εκλογικά ακροατήρια.
Εκκλησία δεν λέει κανείς ότι δεν μπορεί ελεύθερα στο δημόσιο διάλογο να παρεμβαίνει. Καλό θα ήταν βεβαίως, υπάρχει πεδίο να παρεμβαίνει για ζητήματα πίστης, δόγματος. Θα μπορούσε να περιορίζεται σε αυτά που τα γνωρίζουν κιόλας οι ιεράρχες. Από εκεί και πέρα, ζήτημα να νομοθετεί η Εκκλησία δεν υπάρχει και δεν θα πρέπει να υπάρχει. Παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι προσπαθεί σαν φορέας εξουσίας να παρεμβαίνει με σκοπό να αποτρέψει και να επιβάλλει την δική της θέση. Επίσης δεν τίθεται ζήτημα δημοψηφίσματος με βάση τα συνταγματικά δεδομένα, γιατί εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα δικαίωμα των πολιτών. Δικαιωματικά ζητήματα δεν είναι δυνατόν να τίθενται σε δημοψηφίσματα. Το λέω διότι και αυτό ήταν ένα ζήτημα που προτάθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο, αν και ήρθε δεύτερος, καθώς ο πρώτος ο οποίος είχε προτείνει κάτι τέτοιο ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νατσιός. Τώρα υπάρχει και ένα ζήτημα, αν θέλετε να πούμε κάτι, σε σχέση με τα κόμματα που βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις οριζόντια, δεν είναι μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Ο βουλευτής του Πασόκ. Όχι, μην πάμε εκεί ακόμα. Ένα σχόλιο για τον Μάριο και θα επιστρέψουμε. Βέβαια, γιατί το θέμα αυτό το οποίο επιχειρείς να ανοίξεις είναι ένα θέμα το οποίο έχει κάποιες διαστάσεις μεγαλύτερες από αυτές που του αποδίδονται μέχρι στιγμής και έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι και η αντίδραση του κόμματος. Θα το συζητήσουμε αμέσως με τα Μάρια. Ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Μπορεί η δημοκρατία μας να έχει διάφορα προβλήματα κατά καιρούς, αλλά πάντως έχουμε δημοκρατία. Και επειδή έχουμε δημοκρατία, αποφασίζει και ψηφίζει νόμους η Βουλή και όχι η Εκκλησία, όχι η Ιερά Σύνοδος. Ευτυχώς επαναλαμβάνω. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν έχει δικαίωμα η Ιερά Σύνοδος και να συνεδριάσει και να βγάλει μια απόφαση και να τη διαβάσουν την Κυριακή οι ιερείς στους πιστούς. Άλλωστε σας θυμίζω ότι δεν έχει περάσει πολύ καιρός από μια άλλη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία επίσης είχε διαβαστεί στους ιερούς ναούς μια Κυριακή και αφορούσε το δικαίωμα στην άμβλωση, το οποίο εν έτη 2023 η Εκκλησία της Ελλάδος έφτασε σε σημείο να αμφισβητεί. Υπ' αυτή την έννοια, καμία εντύπωση δεν θα προκαλέσει ό,τι και αν περιλαμβάνει η ανακοίνωση η αυριανή της Διαρχούς Ιεράς Συνόδου. Επαναλαμβάνω όμως ότι έχει κάθε δικαίωμα, όπως κάθε πολίτης αυτού του τόπου, να έχει άποψη. Άλλωστε, η Εκκλησία είναι ένας θεσμός. Κατά τη γνώμη μου, την οποία έχω εκφράσει επανειλημμένως, θα έπρεπε να είναι ένας θεσμός ο οποίος θα είναι πλήρως αποκομμένος από το κράτος. Δεν επιβάλλει κανένα στην Εκκλησία να θεσμοθετήσει η ίδια γάμο ανεξαρτήτως φύλου. Ό,τι θέλει θα κάνει η Εκκλησία. Από την άλλη όμως, το κράτος, κάθε κράτος, έχει υποχρέωση, όχι δικαίωμα, υποχρέωση να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες του με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα που σχολίασε, πήγε να σχολιάσει μάλλον και να ανοίξει ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Αφορά ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παρασκευαΐδη, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα είδε το φως της δημοσιότητας για τους λάθος λόγους μέσα από μια δήλωση η οποία αφορούσε τα ομόφυλα ζευγάρια, την τεκνοθεσία, το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Χρησιμοποίησε απαξιωτικούς όρους σε εκείνη την τοποθέτησή του και σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο λέγοντας ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση, να οργανώσουν παλαϊκή άμυνα. Υπάρχει σχέδιο μοχθηρό από την Άγκυρα. Ο τουρκικός στόλος θα έρθει στα νησιά μας όπως η Χαμάς και θα σφάξει τον πληθυσμό. Το διαβάσαμε και το ξαναδιαβάσαμε για να το πιστέψουμε ότι έχει υποθεί αυτό. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, πάμε να τη δούμε. Είναι από τον κύριο Πάνο Βλάχο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και αμέσως μετά θα συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχει ένα όργανο στο ΠΑΣΟΚ που λέγεται ΔΕΚΑΠ. Μπορεί να αξιολογήσει και τις δηλώσεις του και τη στάση του. Φυσικά. Για δεοντολογία, θέματα δεοντολογίας. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω πρέπει και ο ίδιος να δώσει εξηγήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα και να γίνει και μια συζήτηση. Νομίζω είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθος, όπου θα συζητήσουμε και αναλυτικά αυτό το. Τέλος πάντων, αυτό το σχέδιο νόμου, τέλος πάντων, τι θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Εκεί νομίζω θα λυθούν και όποιες, αν θέλετε, παρεκκλίνουσες απόψεις ή διαφορετικές ενστάσεις επί του ζητήματος. Πάμε στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη τώρα. Έχει κληθεί σε απολογία ο κύριος Παρασκευαΐδης. Η κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεδριάσει ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη, ή μεθαύριο ή αντιμεθαύριο δηλαδή. Ο κύριος Παρασκευαΐδης έχει προκαλέσει οργή στην ηγεσία. Δύο φορές τον έχουν αδειάσει για διαφορετικό περιεχόμενο. Έτσι, μέσα σε μια εβδομάδα. Ναι, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πρέπει να σημειώσουμε πάνω ότι παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε
πολύ αυστηρή σύσταση στην τηλεδιάσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τους βουλευτές από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ότι οι βουλευτές θα πρέπει να τοποθετούνται με ψυχραιμία για ζητήματα και εντός του αξιακού πλαισίου του κόμματος. Αυτό δεν συνέβη προφανώς για τον κύριο Παρασκευαίδη, ο οποίος δεν εξέφρασε απλώς θέσεις απαράδεκτες και εκτός αξιακού πλαισίου, εξέφρασε θέσεις ψεκασμένες, αντιεπιστημονικές, εντελώς ακραίες. Και για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και για το θέμα των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία. Στο ποδόσφαιρο οι δύο κίτρινες κάρτες είναι κόκκινοι, άρα αποβολή. Προς το παρόν περιμένουμε τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις που έχει κληθεί να δώσει στην κοινοβουλευτική ομάδα για το αν θα υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα Πουλιακίδα. Υπάρχει ένα ερώτημα για το ΠΑΣΟΚ. Τι δουλειά έχει αυτός ο βουλευτής εκεί? Όμως είναι ένα ερώτημα το οποίο στην πραγματικότητα είναι ψευδές. Διότι ο βουλευτής αυτός είναι εκεί εκφράζοντας μια περιοχή που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη για τα πράγματα. Όμως είναι σαφές ότι δεν αρκεί πλέον η αποδοκιμασία για τον κύριο Παρασκευαΐδη. Οι δηλώσεις που κάνει και ο τρόπος που τοποθετείται τον βγάζουν πολύ πέρα και από τις δηλώσεις του κυρίου Μιχαηλίδη. Να σημειώσω ότι είναι και άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι διαφρούν και είναι και πολλοί. Οι μουσουλμάνοι βουλευτές, για παράδειγμα, οι οποίοι έχουν ζήτημα ανεξαρτήτως αν είναι κοντά ή μακριά στο προξενείο. Ωστόσο, ο τρόπος που προσεγγίζει ο κ. Παρασκευαίδης τα πράγματα και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και στα ζητήματα των δικαιωμάτων είναι αυτός που το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποφασίσει αν είναι προοδευτικός, αν μπορεί να ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ ή όχι. Και μετά κάποιος να πει πώς προέκυψε αυτό το φρούτο εκεί πέρα. Να αναλάβει δηλαδή κάποιος την πολιτική ευθύνη για αυτό το οποίο έγινε. Μάριος Αραβαδινός. Όταν τα κόμματα κάνουν υποχωρήσεις προκειμένου να απευθυνθούν και σε μερίδες πολιτών οι οποίοι ιδεολογικά απέχουν πολύ από τα πιστεύω των κομμάτων, καμιά φορά είναι αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να τους χωρέσουμε όλους. Τα κόμματα έχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένη ιδεολογία και προσπαθούν με αυτά να πείσουν τους πολίτες. Τουλάχιστον εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι την πολιτική. Λες ότι αυτό επιτυγχάνεται ή επιχειρήθηκε να το επιτύχουν μέσα από την προσέγγιση του προσώπου για να κάνουν το άνοιγμα αυτό? Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παρασκευαΐδης, επειδή είπε ο Δημήτρης Κουκουλμπέρης ότι στο ποδόσφαιρο οι δύο κίτρινες είναι κόκκινοι, έχει δίκιο. Αλλά υπάρχει και η απευθείας κόκκινη. Εάν είχε δοθεί στον κύριο Παρασκευαΐδη απευθείας κόκκινη, όταν έκανε αυτή τη δήλωση, την ομοφοβική δήλωση, που εάν δεν γνωρίζαμε ότι ο κύριος Παρασκευαΐδης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι στέλεχος κάποιου ακροδεξιού μορφώματος, τότε σήμερα δεν θα είχε αυτό το πρόβλημα το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Παρασκευαΐδη. Δεν το έκανε όμως. Πρέπει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει και θα το αποφασίσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εάν στελέχη που εκφράζουν τέτοιες θέσεις μπορούν να ανήκουν στο δυναμικό του. Επαναλαμβάνω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό κόμμα και στον τίτλο του περιλαμβάνει τη λέξη σοσιαλιστικό. Ο κύριος Παρασκευαΐδης, πολύ αμφιβάλλω αν έχει σχέση και με τον προοδευτισμό και με τον σοσιαλισμό. Πάμε και για ένα σύντομο σχόλιο στον Μινά Κωνσταντίνου. Μινά, φαντάζομαι ότι στη Νέα Δημοκρατία τρίβουν τα μάτια τους με αυτά που λέει ο... Και τα χέρια τους. Τρίβουν τα χέρια τους με τέτοιες δηλώσεις, γιατί ακριβώς μιλάμε για τα κοινά στα οποία η Νέα Δημοκρατία θέλει να απευθυνθεί, που κοιτούν προς τα δεξιά, έχουν και το βλέμμα προς το κέντρο και ετεροκαθοριζόμενη η Νέα Δημοκρατία ποντάρει πάντα σε εκλογικά ωφέλη, σε πολιτικά ωφέλη από τέτοιου είδους δηλώσεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν την ενοχλεί καθόλου την Νέα Δημοκρατία το να υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις, ειδικά από τη στιγμή που κινείται σε μια συνενετική βάση το ίδιο το ζήτημα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια και το γάμο όλων των ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, που φέρνει εξ αρχής πολύ κοντά και το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις της κυβέρνησης. Άρα με αυτόν τον τρόπο παίρνει και τις αποστάσεις.